Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ποιοι συμμετείχαν σε αυτή την περιήγηση που έγινε εδώ στην περιοχή του Καστελόριζου, διότι επισκεφτήκαμε πρώτα την ΡΟ, όπου εκεί τελέστηκε και ένα μνημόσυνο για την κυρά της ΡΟ. Στη συνέχεια πήγαμε στην Ίσο Στρογγύλη για να καταλήξουμε πριν από λίγα λεπτά εδώ στο Καστελόριζο, όπου και οι βουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν θα έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν τις στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται εδώ για να συνομιλήσουν με τους ακρίτες μας. Συμμετέχουν 5 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι 3 βουλευτές. Και εμείς βλέπουμε αυτή την ώρα, Ζήση, αυτά που μας περιγράφεις, τις πρώτες εικόνες μας έρχονται από το Καστελόριζο. Είναι από την ΡΟ τα εικόνες που βλέπετε τώρα και συμμετέχει και ένας βουλευτής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν είστε τελικά ο βουλευτής από την Ένωση Κέντρων σε αυτή την... Σε αυτή την περιήγηση, ναι. Ακριβώς στα φυλάκια. Ο σκοπός ήταν, σύμφωνα με την δήλωση που μας έκανε πριν από λίγο ο Υπουργός, να μπορέσουν οι βουλευτές της Επιτροπής Άμυνας να δούνε τις συνθήκες κατά τις οποίες εργάζεται και φυλά θερμοπύλες το στρατιωτικό προσωπικό της χώρας και να ευχηθούν χρόνια πολλά για τις γιορτές του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς που έρχονται. Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του γιατί τελικά δεν συμμετείχαν και βουλευτές από τα υπόλοιπα κόμματα. Μια που, όπως είπε, δεν ήταν ένα επικοινωνιακό σόου αυτό που γίνεται εδώ. Ήταν απλά μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι βουλευτές τους ακρίτες μας στα ακριτικά νησιά. Πάντως, Ζήση, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του Πάνου Καμένου στο Καστελόριζο, μια σκληρή αερομαχία έλαβε χώρα μεταξύ Λέσβου και Χίου. Στις 7 και 20 το πρωί ένα ζεύγος τουρκικά F-16 οπλισμένα πέρασαν στον εθνικό ενιαίο χώρο ανάμεσα σε Χίο και Λέσβο. Αμέσως υπήρξε απάντηση από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Ένα ζευγάρι αεροσκάφη F-16 εντόπισαν και αναχέτησαν τα τουρκικά F-16. Και επίσης να σας πω πως καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού και των βουλευτών εδώ στην περιοχή του Καστελόριζου υπάρχουν ελληνικά F-16 που περιπολούν την περιοχή. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία, όπως θα μας πει αμέσως τώρα ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, σχεδιάζει να εκτοξεύσει τον δεύτερο υψηλής τεχνολογίας και ευκρίνειας κατασκοπευτικό δορυφόρο της που θα στέλνει εικόνες στο κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας. Μανώλη. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Ο Gökturk 1 σε περίπου 2 ώρες θα εκτοξευθεί και σε 90 λεπτά μετά την εκτόξευσή του θα αρχίσει να στέλνει στο κέντρο δορυφορικών λήψεων της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τις πρώτες εικόνες. Είναι ένα έργο που κοστίζει στο τουρκικό δημόσιο 250 εκατομμύρια δολάρια. Το 2009 ξεκίνησε και σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τουρκία θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη ρετή της εκτόξευσης. Ο συγκεκριμένος δορυφόρος θα μπορεί κάθε 90 λεπτά να στέλνει εικόνες στην Τουρκία από όλο τον κόσμο. Θα παρακλώνει όλη την τροχιά της γης σε 90 λεπτά. Και βεβαίως πρώτος στόχος της Τουρκίας είναι κατασκοπευτικός ο δορυφόρος να λαμβάνει εικόνες από τις γύρω περιοχές. Βέβαια, οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι και η πολιτική προστασία της Τουρκίας θα χρησιμοποιεί από τον δορυφόρο. Όμως όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους που ποιος θα τους χρησιμοποιεί και πότε θα τους χρησιμοποιεί. Πάντως, Μανώλη, η τουρκική προκλητικότητα φαίνεται να μην έχει τέλος, κυρίες και κύριοι, καθώς η τουρκική εφημερίδα Σοζιού υποστηρίζει πως το Μαράθ είναι τουρκικό, Μανώλη. Πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Σοζού, η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα και μαλιστική είναι από αυτούς που στηρίζουν το Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι 18 ελληνικά νησιά θα έπρεπε να βρίσκονται στα χέρια της Τουρκίας, θεωρίες της αντιπολίτευσης. Και η Σοζού υποστηρίζει ότι στην Ιταλο-Τουρκική Συμφωνία του 1932 υπήρχε ένας τέτοιος όρος. Δεν ξέρουμε φυσικά αυτά τα ντοκουμέντα αν είναι πλαστά ή όχι, όμως τα δημοσιεύει και δημιουργεί εντυπώσεις. Φαίνεται ότι αυτή η δημιουργία κλίματος μέσα στην Τουρκία συνεχίζεται εναντίον της Ελλάδος.